Η αυτοφαγία είναι ένας εσωτερικός μηχανισμός ανακύκλωσης και καθαρισμού των κυταρικών συστατικών. Όταν ενεργοποιείται, αναποτελεσματική κυταρικοί σχηματισμοί όπως οργανίδια και πρωτεΐνες καταστρέφονται και ανακυκλώνονται για να χρησιμοποιηθούν αλλού. Η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας καταλήγει σε κύτταρα τα οποία είναι πιο καθαρά τακτοποιημένα και πολύ πιο αποτελεσματικά στο έργο που συντελούν. Η αυτοφαγία ενεργοποιείται στο σώμα μας όταν τα κύτταρά μας αντιληφθούν έλλειψη ενέργειας. Υπάρχουν δύο τρόποι να πετύχουμε το απαραίτητο ενεργειακό ισοζύγιο που θα ενεργοποιήσει την αυτοφαγία. Ο ένας μηχανισμός είναι να περιορίσουμε την της ενέργειας και ο δεύτερος είναι να αυξήσουμε τη δαπάνη της ας ξεκινήσουμε με τον περιορισμό πρόσληψης ενέργειας. Η αυτοφαγία είναι ο στόχος πολλών ανθρώπων που εφαρμόζουν κάποια μορφή νηστείας, είτε διαλυματικής είτε συνεχόμενης. Περιορίζοντας σημαντικά την πρόσληψη ενέργειας, που πολλές φορές αυτό σημαίνει να μην τρώμε καθόλου ή να τρώμε πάρα πολύ λιγότερο από αυτό που δαπανούμε, επιτυγχάνουμε έλλειψη ενέργειας σε κυταρικό επίπεδο και ενεργοποίηση της αυτοφαγίας. Έχει υπολογιστεί ότι για να ενεργοποιηθεί η αυτοφαγία με νηστεία, θα πρέπει να μην φάμε καθόλου για τουλάχιστον 36 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ακολουθεί διαλεματική νηστεία, που σημαίνει ότι δεν τρώει για 12 έως 20 ώρες την ημέρα, δεν επιτυγχάνει ενεργοποίηση της αυτοφαγίας. Αν θέλει να ενεργοποιήσει την αυτοφαγία, θα πρέπει να αυξήσει τα διαστήματα νηστείας στις 36 ώρες. Αυτό μπορεί να γίνεται μία με τέσσερις φορές το μήνα και θεωρείται ότι είναι αρκετό για να ενεργοποιήσει την αυτοφαγία και να έχει πολλά από τα ωφέλη της. Γιατί όμως κάποιο να λιμοκτονήσει αν μπορεί να ενεργοποιήσει την αυτοφαγία με γυμναστική. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες έχει υπολογιστεί ότι ακόμα και 60 λεπτά μέτρια ένταση άσκησης όπως ζωηρό περπάτημα οδηγεί σε ενεργοποίηση της αυτοφαγίας ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν έχουν στερηθεί το φαγητό ούτε ένα λεπτό, δηλαδή ανεξάρτητα από το επίπεδο θρέψης. Αν θέλετε τώρα να μεγιστοποιήσετε την αυτοφαγία, τότε το καλύτερο είναι να τρώτε το βράδυ όσο πιο νωρί γίνεται και το πρωί χωρίς να φάτε τίποτα απολύτως να κάνετε ένα ζωηρό περπάτημα έτσι ώστε να συνδυαστούν οι ώρες νηστείας από το προηγούμενο γεύμα μέχρι το πρωί μαζί με την άσκηση έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα με τη λιγότερη δυνατή πείνα. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.